Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι. Διαβάσαμε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση βόμβα της, κατά κάποιον τρόπο, της αντιδημάρχου σας, της πρώην πλέον αντιδημάρχου σας οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου σας, της κυρίας Πρωτοπαπά, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, κύριε Δήμαρχε, σας κατακεραυνώνει και προσωπικά εσάς, αποκαλώντας σας και πανικόβλητο και υποαπόδραση. Έτσι, γιατί προβήκατε σε μία σειρά ενεργειών, κατάπτυση των ενεργειών, όπως αναφέρει και η ίδια στην ανακοίνωσή της, εναντίον της. Τι έχετε λοιπόν να μας πείτε, κύριε Γκιόνι, πάνω σε αυτό? Χαμογελάω, γιατί οι πολιτικές αντιπαραθέσεις πάντα υπάρχουν σε πάρα πολλούς δήμους και έτσι είναι η πολιτική ζωή του τόπου. Χαίρομαι που το παίρνετε έτσι. Μα έτσι είναι. Δεν αλλάζουμε κάτι, ούτε θα αλλάξουμε κάτι, ούτε θα αλλάξουμε τα μυαλά τα δικά μας, των ανθρώπων, των συνεργατών μας, των πρώην συνεργατών μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ και τρεις μήνες όμως η κυρία Πρωτόπαπα απέχει από τα καθήκοντά της, διότι είναι ο αντικαταστάτης του Δημάρχου. Δεν είναι ένας απλός σύμβουλος ή ένας απλός αντιδήμαρχος. Είναι αντικαταστάτης του Δημάρχου. Τι εννοείτε όταν λέτε αντικαταστάτης του Δημάρχου, κύριε Γκιόνι? Με δικαίωμα υπογραφής ο αντικαταστάτης του Δημάρχου σε όλα τα θέματα. Όταν είπε ο Δήμαρχος, κάποιος είναι εδώ. Αυτό που λέμε αντί αυτού. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Αντί αυτού είναι η κυρία Πρωτόπαπα. Εδώ και τρεις μήνες έχει ξεκινήσει έναν πολιτικό αγώνα. Βρίζοντας τον, κατηγορώντας τον Δήμαρχο, γιατί κάτι πρέπει να κατηγορήσει. Δεν μπορεί να παραμένει στο ίδιο σημείο που βρίσκεται. Δεν το καταλαβαίνετε. Είναι απλή λογική. Ο πολιτικός πολιτισμός. Έτσι κάνανε στην Κόρυθο, αλλού στο Ξυλόκαστρο, στην Εμαία, στην Τρίπολη. Έτσι γίνεται. Καταθέτει ο άλλος ότι αποχωρεί από ένα συνδυασμό και συνεχίζει με αυτά που θέλει και πιστεύει. Και είναι απόλυτο δίκαιο και θεμητό να πιστεύει η κυρία Πρωτόπαπα ότι μπορεί να ηγηθεί συνδυασμού, να πάρει το Δήμο, να είναι ο επόμενος δήμαρχος. Αυτό δεν θα του το αφαιρέσω εγώ και δεν έχω κανένα δικαίωμα. Θεωρείτε η λοιπόν... Η κυρία Πρωτόπαπα την έχω καλέσει εδώ και δύο μήνες περίπου και της είπα δεν μπορείς ταυτόχρονα να βγαίνεις έξω να κατηγορείς τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή και να είσαι στη θέση του αντιεμού. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι φυσιολογικό. Και η απάντησή της όταν την καλέσατε, τι σας είπε? Μου λέει θα το δω λίγο αργότερα, θα δω πώς πάνε τα πράγματα, να δω το δικαστήριο, θέλω να τακτοποιήσω κάποια δικά μου θέματα. Εγώ παρόλα αυτά που έπρεπε να την καθαιρέσω, δεν της έκανα τίποτα απολύτως. Απολύτως. Γι' αυτό είναι και ένα ψευδές κείμενο αυτό που έχει βγάλει. Δεν θα το χαρακτηρίσω για τα άλλα που έχει γράψει, αλλά λέω ναι, ψευδές. Εγώ την κάλεσα, της είπα, λέω ότι πρέπει να παραιτηθείς. Όταν βγαίνεις, έχεις απαρατήσει τη δουλειά σου. Έρχεσαι μια φορά κάθε 15 μέρες στο Δημαρχείο και κάνεις έξω και βγαίνεις μια αντιπολίτευση στο Δημαρχό. Φυσιολογικό είναι να παραιτηθείς. Δεν παραιτήθηκε. Ούτε της πήρα και κανένα αξίωμα. Με καταλάβατε. Κανονικά έπρεπε να της έχω πάρει όλα τα αξιώματα. Να την αφήσω αντιδήμαρχο και να της πάρω τα αξιώματα. Κύριε Δήμαρχε, γιατί σας αποκαλεί στην ανακοίνωσή της πανικόβλητο και υποαπόδραση? Εντάξει, τώρα ο καθένας, γι' αυτό πρέπει ο καθένας να προσέχει αυτά που λέει. Δεν ξέρεις πώς έρχεται το μέλλον. Ούτε πανικόβλητος, ούτε υποαπόδραση. Είναι δύο πράγματα τα οποία είναι δική της χαρακτηρισμοί, για να μην πω κάποιο άλλο που τα γράφει. Δική της χαρακτηρισμοί αυτό το πράγμα. Δεν το κατάλαβα. Δεν έχει αναφέρει τίποτα σε κανένα δημοτικό συμβούλιο. 4,5 χρόνια είναι αντεμού. Τώρα ξαφνικά είδατε κάτι στα 4,5 χρόνια. Σχεδόν 4,5 χρόνια είναι τώρα. Αντεμού. Δεν είναι κάτι άλλο. Με καταλάβατε τι γίνεται. Δεν είναι normal αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω. Θεωρείτε όμως, η κυρία Πρωτοπαπά, θεωρείτε ότι ήταν πραγματικά το δεξί σας χέρι, κύριε Γκιόνι, μέχρι πρότινος. Και αυτό πραγματικά μας εκπλήσει όλους μας. Αυτή είναι η κυρία Πρωτόπαπα και εμάς. Έχει πει κάτι τώρα 4 χρόνια και αναφέρθηκε κάτι σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο, κάπου σε μια δημόσια εκδήλωση, κάτι συμβαίνει. Όλα αυτά γίνανε ξαφνικά. Πώς για τους δικούς της λόγους, τους θεμητούς λόγους, δεν θα πω αθέμητους, να θέλει να είναι υποψήφια. Και ήταν πολύ τίμιο και ωραίο να πει, Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία,
Ναι. Δεν την άλλαξα πουθενά, δεν της πήρα καμιά εξουσιοδότηση που της είχα δώσει. Επειδή δήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλω εδώ να τελειώσουμε, προχωράω το επόμενο μου βήμα. Και βεβαίως να το κάνει. Θεωρείτε λοιπόν ότι η κυρία Πρωτοπαπά θέλει να σταθεί απέναντί σας και θα είναι αύριο μια υποψήφια δήμαρχος χωρίς ακόμα να το έχει πει? Μα το έχει δηλώσει παντού αυτό το πράγμα, το γνωρίζουν όλοι στο Λουτράκι. Αλλά δεν το ξέρατε εσείς επίσημα? Όχι, δεν το ξέρω. Εγώ όταν την παρακάλεσα μου λέει θα το δούμε λίγο αργότερα, θα το κοιτάξω, θα δούμε και σκέπτομαι και τα λοιπά. Δεν είναι τίμια αυτά τα πράγματα. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή η συμπεριφορά ήταν κατά κάποιον τρόπο, επιτρέψτε μου την έκφραση, πισόπλατα του Δημάρχου? Δεν θα πω ούτε πισόπλατα ούτε τίποτα, γιατί εδώ πέρα στο Λουτάκι γνωρίζουν όλοι το τι γίνεται, τι κάνα. Ο Πρωτόπαπα εδώ και καιρό έχει φτιάξει και ομάδα, προσπαθεί να δημιουργήσει το δικό της συνδυασμό. Αυτό το ξέρουν και οι παίκτες. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Το φυσιολογικό δεν είναι να αντικαθιστάς το Δήμαρχο, να είσαι αντί του Δημάρχου και να κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Είναι τίμιο να παραιτηθεί από τη θέση της, εδώ και 2-3 μήνες να έχει παραιτηθεί και να πει, ξέρεις, Δήμαρχε, χωρίζουν οι δόμοι μας, θεμητό, εδώ είναι, δεν ξέρεις ποτέ αύριο τι μπορεί να συμβεί. Με την απλή αναλογική, όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται και διασώζονται, δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτά ήταν, δεν θέλω να πω απλώς απαράδεκτα, αλλά δεν θέλω θα να ήθελα, πω θα ήθελα λίγο, πιο σκυρές λέξεις. Θα ήθελα λίγο, κύριε Γκιόνι, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε έτσι μια παράγραφο του κειμένου της κυρίας Πρωτοπαπά, η οποία παράγραφος αναφέρεται σε εσάς ότι σας θεωρεί αμετανόητο και ότι θυμηθήκατε πρακτικές προηγούμενη θητεία σας, πρακτικές αποπομπής δημοτικών συμβούλων, αναφέρει και τα ονόματά τους. Ξέρετε, είναι απαράδεκτο να φέρνει, αλλά ήταν άλλες περιπτώσεις. Η κυρία Πρωτόπαπα τότε δεν ήταν ούτε καν στο συνδυασμό μας, ούτε πουθενά. Ήταν σε αντιπολιτευόμενο τέτοια κατάσταση. Και να θυμάται ακόμα και άνθρωπους οι οποίοι δεν είναι στη ζωή, να θυμάται τώρα τα ονόματα, είναι εσχρά και απαράδεκτα. Είναι εσχρά και απαράδεκτα. Δεν θέλω να πω τίποτα. Το ότι το συγκεκριμένο θέμα τότε που είχε συμβεί στη μια ανώνυμη εταιρεία μας κτλ. Υπήρχε μια αντιπαράθεση μεταξύ εμένα και των συγκεκριμένων δημοτικών συμβούλων. Mm-hmm. Αυτό τι πάει να πει, το θυμάται τώρα, τι 10 χρόνια, είναι παραπάνω από μια δεκαετία, θυμήθηκε η κυρία Πρωτόπαπα τι έγινε το 8, είμαστε 18 τώρα, έχουν περάσει 10 χρόνια. Ναι, παραλληλεί την ίδια τακτική. Κοιτάξτε να σου πω τώρα, να παραλληλεί μετά από 10 χρόνια κάτι που έγινε σε εντελώς άλλα δεδομένα. Πολιτικά δεδομένα τότε μέσα στο συνδυασμό μας, εντελώς είναι δηλαδή δύο πράγματα που δεν ταιριάζουν. Είναι άλλες οι σχέσεις τότε που υπήρχαν, άλλες οι καταστάσεις, ήταν τελείως διαφορετικά πράγματα. Να φέρουμε τώρα μετά από 10 χρόνια, να θυμήθηκε η κυρία Πρωτόπαπα, τα θυμήθηκε γιατί ήρθε στο συνδυασμό μας η κυρία Πρωτόπαπα. Στο συνδυασμό της παρέμβασης, γιατί αφού είπε τώρα, ξαναθυμήθηκε μετά από 10 χρόνια τι έγινε πριν 10 χρόνια, που δεν γνωρίζει, ποτέ δεν έμαθε τι έγινε και μέσα στο συνδυασμό μας τότε. Όλα... Είχε μια αντιπαράθεση που και κανείς δεν έφυγε τελικά. Και κανείς δεν έφυγε τότε. Αλλά τι θυμάται τώρα το τι έγινε πριν 10 χρόνια? Ας το αφήσουμε το... Τεσσερισήμιση χρόνια αφού ήταν στη θέση της αντικατάστασης του Δημάρχου, να θυμηθούμε τώρα αυτά. Ναι, ας το αφήσουμε όμως το παρελθόν, γιατί είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Γι' αυτό και όλα αυτά είναι και εντελώς απαράδεκτα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, απλά, και αυτό που θα ήθελα να ρωτήσει και ο κάθε ένας ακροατής που μας ακούει τώρα. Όλα αυτά τα χρόνια που είχατε συνεργασία με την κυρία Πρωτοπαπά, δεν ήταν άψογη η συνεργασία σας? Είχατε κάποια παράπονα μέσα στα δημοτικά συμβούλια? Εσείς προσωπικά σαν δήμαρχος είχατε κάποια παράπονα με την κυρία αντιδήμαρχο? Δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρω αν είχα παράπονα. Υπήρχε μια συνεργασία. Συνεργασία. Είχατε έρθει ποτέ κάποιες στιγμές έτσι αντιπαραθέσεις, υπήρξε κάποια... Είδατε ποτέ σε κανένα δημοτικό συμβούλιο να υπήρχαν Όχι, γιατί και εγώ δεν μπορώ να βρεθώ από το ξυλόκαστο στο Λουτράκι, αλλά παρόλα αυτά όμως μέσα από συναδέλφους μου βλέπω. Ναι, βεβαίως. Και βλέπω τα δημοτικά συμβούλια μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τα site μας. Δεν υπήρξε κάποια ένταση ενώ στο παρελθόν? Όχι, όλα γίνανε λίγο ξαφνικά. Λίγο ξαφνικά. Και να πω ότι είναι και θεμητό. Εάν κάποιο θέλει, μπορεί να είναι η κυρία Πρωτοπαρόνα και άλλοι 4-5 από το συνδυασμό μου αύριο να κατέβουν δήμαρχοι.
υποψήφιοι δήμαρχοι. Θα τους πω όχι, δεν θα κατέβετε γιατί είμαι εγώ. Είναι ποτέ δυνατόν. Όχι βέβαια και δεν είναι και ποτέ σωστό. Ποτέ δεν το είναι λοιπόν. Είναι θεμητό για τον καθένα να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο μόνος του κτλ. Αλλά όχι με αυτές τις προϋποθέσεις. Παρετούμε. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία μέχρι τώρα. Εγώ θα κάνω δύο βήματα παραπάνω. Πολύ θεμητό. Μπορείτε να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα, έτσι πώς το εισέπραξε και το υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο? Όχι, τίποτα. Δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ να πω την θέση του καθενός. Ο καθένας άκουσε, έχει τις απόψεις του, τις ιδέες του, το τι μελγενέστε, το τι θα γίνει. Δεν νομίζω ότι ούτε υπόθηκε και κάτι συγκεκριμένο. Μάλιστα. Πάντως βλέπω πολύ γρήγορες εξελίξεις και δεν ξέρω, αυτή η προεκλογική περίοδος, κύριε Γκιόνι, όχι μόνο στα δικά σας τα μέρη, στον Δήμο Λουτρακίου Υπεραχώρησης, γενικώς υπάρχει έτσι μια ένταση σε όλες τις πλευρές. Και στην Κόρθο βλέπετε ακούω και στο Ξυλό. Ναι, κάτι... αυτό. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτή η αναλογική έχει αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Έχει αλλάξει πολλά δεδομένα. Προς το θετικό ή προς το αρνητικό αυτό θα το δούμε όμως μετά τις εκλογές. Θεωρώ μετά τις εκλογές του Μαΐου του 19. Μετά τις εκλογές να δούμε τις καινούργιες αναδείξεις των δημοτικών αρχών, πλειοψηφίες, μειοψηφίες, και τότε θα δούμε όλα αν πάνε καλύτερα ή όχι. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να προβλέψει το τι με γίνεται. Όχι βέβαια. Ναι, είναι πολύ νωρίς. Μια και σας έχω όμως την τηλεφωνική μου γραμμή, έτσι θα ήθελα να μου πείτε, να μου μεταφέρετε και λίγο το κλίμα εκεί στην παραλία του Λουτρακίου. Είχαμε και κάποια προβλήματα και εσείς μετά από τον κυκλώνα του Ζορμπά. Υπήρχαν κάποια παράπονα πολλών συνδημοτών σας για την βρώμικη παραλία. Ο Ζορμπάς μας χόρεψε όλους, αυτό είναι αλήθεια. Τέτοιες αεροποντές ήταν χρόνια και φαίνεται τα φυσικά φαινόμενα παγκόσμια. Βλέπουμε το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Εμείς βέβαια κοιτάμε το Δήμο μας και τον τόπο μας και την Ελλάδα μας. Βλέπουμε ότι αυτές οι έντονες αλλαγές του κλίματος, βροχοπτώσεις, θερμοκρασίες, φωτιές, θάλασσες, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα και δεν είναι έτοιμος κανείς να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλα θέματα. Αυτή είναι αλήθεια και θέλει βοήθεια από όλους. Η παραλία... Και πρέπει το κράτος να οργανωθεί ακόμα περισσότερο. Σωστά. Η παραλία έβγαλε ό,τι σκουπίδι είχε, όλος ο Κορινθιακός το έβγαλε σε δικιά μας λόγω των αέριδων. Ναι. Καθαρίστηκε, έχει καθαριστεί η παραλία. Καθαρίστηκε, στο μεγαλύτερο κομμάτι έχει καθαριστεί. Θεωρώ ότι εντός των επομένων ημερών και με τους σχηματισμούς και τα λοιπά θα καθαρίσει και το υπόλοιπο. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι τα ρέματα. Ακόμα ξεμπαζώνουμε σπίτια, δρόμους. Είναι, και θέλω να ευχαριστήσω την Σχολή Μηχανικού, τον στρατηγό, τον κύριο Λάλο και τον κύριο Ασένο που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ με τα μηχανήματα της Σχολής Μηχανικού. Ωραία. Είναι μια μεγάλη βοήθεια. Μια μεγάλη βοήθεια αυτή που κάνουν μέχρι και σήμερα και θα τις χρειαστούμε και τις επόμενες μέρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ειδικά και Λουτράκι και Σύνο και Αγίου Θοδόρου. Τρεις περιοχές σε πολύ μεγάλη έκταση, τέτοιες νεροποντές δεν είχαμε. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να ζήσουμε. Και νομίζω ότι το Λουτράκι υπέστη τις λιγότερες καταστροφές από ότι ο Δήμος Βελουβόχας, Ξυλόκαστρο. Ευτυχώς, ναι, το Σύνο έπαθε πολύ μεγάλες ζημιές, όπως και οι Άγιοι Θεοδόροι έχουν πάθει ζημιές. Και το Λουτράκι, που πήκανε δρόμοι, δεν φαίνονται στο κεντρικό ιστό. Mm-hmm. Όταν πας όμως από πάνω με τους δρόμους, τον υδροφόρο, ίδρο κτλ., θα δει τι μεγάλες καταστροφές έχει κάνει. Μάλιστα. Δεν φάνηκε μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν, έτσι με θετική διάθεση και με... Αυτό είναι το κυριότερο από όλα. Και κάτι ακόμα όμως, επιτρέψτε μου και αυτό αν έχετε έτσι κάτι να μου πείτε για τη βυθιζόμενη γέφυρα των Ισθμίων που κοντεύει να γίνει γέφυρα το γεφύρι της Άρτας. Κοιτάξτε, ένα θέμα που το συζητάμε συνέχεια, έχουμε κάνει και ενστάσεις, έχουμε βρεθεί εκεί και με το τοπικό συμβούλιο Ισθμίων, έχουμε κάνει και χαρτιά, είναι θέμα ΕΔΙΚ. ΕΔΙΚ τι είναι? Είναι Υπουργείο Οικονομικών. Είναι η κυβέρνηση. Υπάρχει μια διευθύνωση, άλλοι τη βρίσκουν, άλλοι την κατηγορούν κτλ. Και κάνει τις διαδικασίες. Εχθές ήταν και ο Θανάσης ο Σπανός, εξήγησε κάποιες ενστάσεις που ήταν στον διαγωνισμό. Αυτό είναι το δημόσιο. Δεν αλλάζει το δημόσιο. Δεν θέλω να δικαιολογηθώ, ούτε να δικαιολογήσω. Λίγη πίεση παραπάνω, κύριε Δήμαρχε. Έχουν καθυστερήσει υπερβολικά. Έτσι είναι. Έχουν καθυστερήσει. Δυστυχώς
οι διαγωνισμοί του δημοσίου με όλα αυτά που έχουν προκύψει δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του κράτους. Οι διαγωνισμοί και οι γραφειοκρατίες. Πρέπει, ναι. Και οι γραφειοκρατίες ακριβώς όπως βλέπετε, αυτά πρέπει η κυβέρνηση να τα δει. Το λέω κάθε φορά. Δεν επιτρέπεται τώρα να μην μπορεί ο Δήμος να διαθέσει μερικά λεφτά να πάρει 10 ανθρώπους που έχουν μπολντόζες, φορτηγά να βοηθήσει να ξεφρακάρουμε τα σπίτια. Δεν επιτρέπεται. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Σε κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Όπως είναι η μυθιζόμενη γέφυρα, ναι. Όπως είναι οι πυρκαγιές, όπως είναι οι πλημμύρες και τα λοιπά, πρέπει να έχει τη δυνατότητα η κάθε δημοτική αρχή να μπορέσει να διορθώσει άμεσα μερικά χρήματα, να διορθώσει βλάβες, να μπορεί ο κόσμος να επανέλθει στη ζωή. Λίγη πίεση παραπάνω, γιατί 7 μήνες είναι 7 μήνες και πολύ φοβάμαι ότι θα περάσουν και άλλοι μήνες, κύριε Δήμαρχε, και θα υπάρχει το πρόβλημα εκεί. Και όπως το προανέφερα, θα γίνει το γεφύρι της Άρτας εκεί, η γέφυρα των Ισθμίων. Μα δεν είναι. Μα ήθελα να μάθω, γιατί δεν επικοινωνείτε με το Υπουργείο Οικονομικών, με την κυβέρνηση την ίδια. Ναι, θα μας πούνε πολλά εσείς είσαστε, το ξέρω, είσαστε όμως η δημοτική αρχή του τόπου και θα πρέπει λίγο να δώσετε περισσότερη έμφαση. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Οπότε δηλαδή θεωρείτε ότι εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Έτσι θεωρώ εγώ, πιστεύω. Δεν το ξέρω. Τώρα, λοιπόν, κάντε μια προσπάθεια. Σας υποσχόμαστε ότι θα την κάνουμε αυτή την προσπάθεια, κύριε Δήμαρχε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι. Και εγώ επίσης, να είστε καλά. Ηλέκτρα 98,8.